Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Ίβιτς εκτέλεσε φάουλ. Η μπάλα έφυγε πάνω από το δοκάρι του Ζαφυρόπουλου. Εκτός εστίας, κατέληξε και η προσπάθεια του Σοάρες το 32 μετά από τη σέντρα του Γεωργέα. Ένα λεπτό μετά, στο σουτ του Κατσουράνη, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο του Ζαφυρόπουλου. Η υπεροχή της ΑΕΚ ευωδόθηκε στο 36 όταν ο Σοάρες πέρασε στον Ίβιτς και εκείνος με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων. Στο 41 το κόρνερ του Ζούλιο Σέζαρ, η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου έφυγε η μπάλα out και την ίδια κατάληξη είχε η ατομική προσπάθεια του Σουάρες, ο οποίος επιχείρησε το σούτ από το ύψος της περιοχής. Στο 57 ο Κώστας Κατσουράνης προέβησε ατομική ενέργεια, σέρβιρε στην περιοχή για τον Νίκο Λιμπερόπουλο, η κεφαλιά του οποίου ωστόσο έφυγε εκτός εστίας. Δύο λεπτά μετά η αντεπίθεση της ΑΕΚ ξεκίνησε από το ύψος της περιοχής της, έχοντας ως αφετηρία τον Σοάρες. Ο Ίβιτς με τη μία πέρασε στο Γεωργιά και εκείνος, αφού κουβάλισε την μπάλα μέχρι το ύψος της αντίπαλης περιοχής, γύρισε παράλληλα την μπάλα στο Λιμπερόπουλο που με πλασέ πέτυχε το δεύτερο γκολ της Ένωσης. Στο 67, Ίβιτς και Κατσουράνης άλλαξαν την μπάλα. Ο πρώτος σούταρε χωρίς να βρει στόχο. Εκτός εστίας και στο 78, το σούτ που πραγματοποίησε ο Νίκος Γεωργιάς.